Γεια σας. Σήμερα έχουμε 8 Νοεμβρίου. Βρίσκομαι σε ένα πευκοδάσος με χαλέπιος πεύκη, Pinus halepensis. Βιότοπος όπου αγαπάει να αναπτύσσεται το Lactarius deliciosus, Lactarius onostimus. Πρόκειται για έναν βασιδιομύκητα ο οποίος συμβιώνει με διάφορα είδη πεύκης, όπως είπαμε Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus silvestris και άλλα. Εδώ είχε μια ομάδα από μερικά καρποσώματα σε μέσο στάδιο έως και προχωρημένο. Πούμε για το συγκεκριμένο είδος μερικά πραγματάκια. Καπέλο, καρωτή, κίτρινο πορτοκαλί, κόκκινο πω καμιά φορά, με ομόκεντρες παχές ζώνες που είναι πολύ ευδιάκριτες. Στο κέντρο κάνει βαθουλώμα. Σχήμα χωνιόμορφο με ελαφρώς κατερχόμενα ελάσματα, τα οποία είναι και αυτά τον ίδιο χρωματισμό, κίτρινα, κίτρινο πορτοκαλί, κίτρινο καρωτή, το ίδιο χρωματισμό και το πόδι, κυλινδρικό με οξύλικτη βάση, σε πρώιμο στάδιο είναι γεμιστό. Όπως το βλέπετε εδώ, και από μια ηλικία και μετά γίνεται κούφιο. Στο κόψιμο της σάρκας εγκρίνει έναν άφθονο καρωτή πορτοκαλί χυμό, σάρκα λευκοπή και τρινοπή με ευχάριστη μυρωδιά και γλυκιά γεύση. Εδώ έχει και ένα πιο αναπτυγμένο καρπόσωμα σε πιο προχωρημένο στάδιο. Να πούμε ότι οι διαστάσεις του μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 εκατοστά. Γίνεται πολύ μεγάλο σωμό. Από 10, 15, σπανίως 20. Να πούμε ότι στο πόδι διακρίνονται κάποια λακάκια. Στο πλήγωμα της σάρκας των ελασμάτων της επιδερμίδας του ποδιού παίρνει ένα πρασινοπό χρώμα μετά από μερικές ώρες. Ο χυμός του δεν αλλάζει. Μετά από ώρες μπορεί να πάρει λίγο έτσι κάπως καφετή χρωματισμό. Εδώ βλέπουμε τις ομόκεντρες ζώνες. Παρόμοια είδη είναι και το Lactarius sanguiflus, το οποίο εμφανίζεται στον ίδιο βιοτόπο, στους ίδιους βιοτόπους, αλλά εκείνο στο κόψιμο εγκρίνει άμεσα βυσσινή χυμό. Το Lactarius semi-sanguiflus, το οποίο δεν έχει ομόκεντρες ζώνες, είναι πολύ πιο μικρόσωμο, πρασινοπό καπέλα από πάνω, το οποίο στο κόψιμο εγκρίνει καρωτή πορτοκαλί χυμό και σε 5-10 λεπτά γίνεται βυσσινής.
το Lactarius Salmonicolor, το οποίο εμφανίζεται σε έλατα. Εκείνο όμως δεν έχει ομόκεντρες ζώνες, είναι πολύ αμυδρές στις άκρες του καπέλου και στο κόψιμο ή πλήγωμα της επιδερμίδας και των ελασμάτων, γενικά όλου του καρποσώματος, δεν αλλάζει σε πράσινο, αλλά παραμένει καφετή. Δηλαδή το γάλα του, όταν πληγωθεί και εγκρίνει το γάλα του, γίνεται καφετή, ενώ σε αυτό το συγκεκριμένο γίνεται πράσινο, όπως βλέπετε εδώ κάπως, αν και έχει προσβληθεί αυτό. Ένα ακόμη παρόμοιο είδος είναι το Lactarius Deterimus, το οποίο εμφανίζεται σε έλατο και εκείνο, πολύ μικρότερα καρποσώματα, με σχεδόν καθόλου ομόκεντρες ζώνες, πολύ λίγες, και εκείνο εγκρίνει καρωτή χυμό, και μετά από αρκετή ώρα, μισή ώρα, μία ώρα, γίνεται κάπως λίγο κοκκινοπό. Ωραία. Lactarius delicosus, Lactarius nostimus, φαγόσιμο, νόστιμο μανιτάρι. Δεν είναι κορυφαίο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πανέμορφα.